Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 4 Μαΐου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να καταγράψουμε την επικαιρότητά μας ευθύς αμέσως. Συνελήφθη το βράδυ της 3ης Μαΐου στο Δέλτα του ποταμού Εύρου 55χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εξάγει από τη χώρα μας στην Τουρκία περισσότερα από 100 κιλά κατέργασης κάναβης. Όλες οι λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης που εξεδόθη. Συνελήφθη το βράδυ της 3ης Μαΐου στο Δέλτα του ποταμού Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 55χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εξάγει από την Ελλάδα στην Τουρκία πάνω από 100 κιλά κατέργαστης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και περί όπλων, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της αντίστασης και της απίθειας. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στο Δέλτα του Εύρου να επιχειρεί να μεταφέρει με τη χρήση βάρκας από τη χώρα μας στην Τουρκία συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αυτός δεν υπάκουσε στις υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με τη βάρκα, απορρίπτοντας ταυτόχρονα στο ποτάμι όλες τις συσκευασίες με την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον 55χρονο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε, ενώ από το ποτάμι περισυνελέγησαν 11 αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες που περιείχαν την ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 100,3 κιλών. Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι παραπάνω αστυνομικοί μαζί με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και τη Συνδρομή Αστυνομικού Σκύλου στην Καλύβα που διοτηρεί ο δράστης στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Εύρου, εντόπισαν και κατέσχεσαν τα εξής: 4 γυάλινα βάζα, 3 πλαστικά κοιτία και μία συσκευασία τα οποία περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1.452 γραμμαρίων. Μία συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη και σπόρους κάναβης βάρους 6,6 γραμμαρίων, 10 ναρκωτικά δισκία, ένα γυάλινο βάζο με καπνό βάρους 425 γραμμαρίων, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάναβη αναμειγμένη με καπνό, 2 πίπες καπνίσματος, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, ένα κυνηγητικό όπλο, 4 κυνηγητικά φυσίγγια, μία βάρκα με εξολέμβια μηχανή, ένα όχημα και το χρηματικό ποσό των 65 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Πρωτεύουσας του Εύρου. Η ελληνική δικαιοσύνη απογοήτευσε την Άγκυρα για μία ακόμη φορά, καθώς δεν έδωσε την απαραίτητη στήριξη σε μία χώρα σύμμαχο, η οποία μάχεται την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιδρώντας τη νέα άρνηση έκδοσης των 2 εκ των 8 Τούρκων αξιωματικών που αφήχθησαν στη χώρα μας λίγο μετά το ξέσπασμα του προξικοπήματος στη γείτονα χώρα. Ως μια πολιτική απόφαση που θα επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις, χαρακτήρισε η Τουρκία το δεύτερο ελληνικό όχι στην έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και τις πληροφορίες που επικαλείται το NGR, η ελληνική δικαιοσύνη απογοήτευσε την Άγκυρα για μία ακόμη φορά, καθώς δεν έδωσε την απαραίτητη στήριξη σε μια χώρα σύμμαχο, η οποία μάχεται την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Επίσης, τονίζεται ότι η ελληνική δικαιοσύνη αγνόησε στην απόφασή της τα δικαιώματα των θυμάτων της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου. Το Συμβούλιο Εφετών απάντησε στις 4 του μήνα εκ νέου αρνητικά στο δεύτερο αίτημα της Τουρκίας για την έκδοση των τελευταίων 2 από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Για τους άλλους 6 είχε εκδώσει αρνητική απάντηση τις προηγούμενες ημέρες. Εισηγούμενος την απόρριψη του αιτήματος των τουρκικών αρχών, ο εισαγγελέας εφετών Γιώργος Βούλγαρης ανέφερε, σύμφωνα με το NGR ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, πως δεν μπορεί να εισηγηθεί την έκδοση γιατί δεν έχουν αλλάξει οι λόγοι της άρνησης. Ο ίδιος, μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ανέφερε τα εξής: σταμάτησαν οι βασανισμοί, οι διωγμοί, οι ομαδικές απολύσεις και οι διώξεις. Καταλαβαίνω ότι μια δεύτερη απορριπτική απάντηση στα αιτήματα έκδοσης ενδεχομένως να προκαλέσει δυσφορία στη γείτονα. Όμως, αν κοιταχθεί με ειλικρίνεια στον καθρέφτη, η Τουρκία θα καταλάβει γιατί έρχεται η μία άρνηση μετά την άλλη, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες, για την έκδοση των φερόμενων ως πραξικοπηματιών. Δεν θα ψηφίσουμε τα αντίμετρα γιατί θα ήταν σαν να συμφωνούμε στα σκληρά μέτρα της λιτότητας. Αυτό, μεταξύ άλλων, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό να νομοθετήσει άμεσα τα μέτρα που προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου και ανέρχονται σε 865 εκατομμύρια ευρώ. Οι Έλληνες βιώνουμε τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
αντίθετα με ό,τι έλεγαν για να υφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων, έφεραν και ψήφισαν σε 2 χρόνια 2 μνημόνια. Ειδικότερα το 4ο μνημόνιο, το χειρότερο όλων, δεσμεύει τη χώρα για πολλά χρόνια, χωρίς να διασφαλίζει τη χρηματοδότησή της. Οι περικοπές συντάξεων 18% και η μείωση αφορολογήτου κάτω από τα 5.900 ευρώ σημαίνουν από 1 ως 3 χαμένες συντάξεις για τους συνταξιούχους και ένα χαμένο μισθό για τους μισθωτούς. Οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος έφεραν συνειδητά και χωρίς κανέναν ενδιασμό τα χειρότερα μέτρα για τους Έλληνες, με μοναδικό σκοπό να παραμείνουν στην εξουσία. Τα υποτιθέμενα αντίμετρά τους είναι ο φερετζές ενός πολύ σκληρού πακέτου μέτρων. 5,5% πλεονάσματα που θα χρειαστούν για τα αντίμετρά τους είναι ένας άπιαστος, σκληρά φοροπηκτικός στόχος που αν τον έπιαναν θα διέλυαν πλήρως ό,τι απέμεινε από την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό δεν ψηφίζουμε τα αντίμετρα, αφού θα ήταν σαν να συμφωνούμε στα σκληρά μέτρα λιτότητας. Επομένως, η συμφωνία ισοπεδώνει τα χαμηλά εισοδήματα. Το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι: εξυπηρετούμε τους ισχυρούς, ξεζουμίζουμε τους αδυνάτους, διαλύουμε τη μεσαία τάξη. Αν ήθελαν να ανακουφίσουν στοιχειοδός και οριζόντια τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να υιοθετήσουν τώρα και όχι το 2019 την πρόταση που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή στην ελληνική κοινωνία τμήματος του πλεονάσματος. Συγκεκριμένα, μείωση του έμφυα 20% από φέτος, όλα τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα από το 24% στο 13%, κατάργηση του φόρου στο κρασί, σύνολο 865 εκατομμύρια ευρώ, ήτι το 0,5% του ΑΕΠ του 2017. Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να νομοθετήσει τώρα αυτά τα μέτρα που προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αφήσει τις υπεκφυγές. Άλλωστε, με μια τέτοια απόφαση, τηρούνται οι συμφωνίες με τους εταίρους. Σε συζήτηση γύρω από την πολιτική και την οικονομία τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Φάνης ο Μαλκίδης. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Να ξεκινήσω από μια αποφυλάκηση, η οποία ήρθε τελικώς, πέρασε από κάποια κύματα βέβαια. Ναι, φαντάζομαι πέρασε πολλά κύματα ο ελληνικός λαός για να έρθει αυτή η αποφυλάκηση, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, πέραν των άλλων, ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί 2 φορές. Άρα λοιπόν το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος έκανε κάτι αξιόπινο και προφανώς το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί με κάποια ποινή αυτός, η γυναίκα του, αν δεν κάνω λάθος η κόρη του και στενοί του συνεργάτες. Οι στενοί συνεργάτες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα φυλακισμένοι, όπως και η κόρη του επίσης, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό πέρα από το ανθρώπινο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη στιγμή και κίνηση, η οποία προφανώς αφορά όλους μας, μια και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν σχετιζόταν η συγκεκριμένη ποινή για το συγκεκριμένο υπουργό και υψηλόβαθμο στέλεχος για δεκάδες χρόνια στο πρώην κυβερνών κόμμα με κάτι ιδιωτικό, αλλά αφορούσε δημόσιο χρήμα και δι χρήμα που σχετίζεται με την άμυνα. Φάνη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ανοίγουν πέρα από τα πολιτικά ερωτήματα, ανοίγουν και πολλά ηθικά ερωτήματα. Ένιωθε, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, θα ένιωθε καλύτερα ο Έλληνας ο οποίος φορολογούνταν, φορολογείται και συνεχίζει να φορολογείται, αν ο Άκης το Χατζόπουλος σε αυτή την ηλικία ή όποιος υπουργός σε αντίστοιχη ηλικία συνέχιζε να μένει στη φυλακή για 5, για 7, για 4, για 10 χρόνια. Έθεσες ένα πολύ ηθικό το ερώτημα. Ναι, έθεσες ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ηθικό ζήτημα, το οποίο είναι όμως πολύ λεπτό. Δηλαδή, πετάμε την μπάλα στην κερκίδα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την πετάξαμε πιο μπροστά σε ό,τι αφορά την ποινή του συγκεκριμένου υπουργού. Μην ξεχνάς ότι ο μοναδικός ο οποίος έχει τιμωρηθεί για τις πράξεις του, για μια σειρά από πράξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μία, γιατί αφορά και διάφορες κατηγορίες, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο μοναδικός από το συγκεκριμένο κόμμα έχει μπει στη φυλακή, όπως και ένας άλλος από άλλο κόμμα, επίσης κυβερνών για δεκάδες χρόνια, επίσης μπήκε στη φυλακή, αλλά αποφυλακίστηκε και αυτός. Ποιο είναι το ερώτημα στην κοινωνία, ή ότι δεν τιμωρούνται οι συγκεκριμένοι, παρότι έχουν καταδικαστεί και οι δύο φορές. Μην ξεχνάς ότι από τα πρακτικά της δίκης μάθαμε ότι για την πρώτη περίπτωση του συγκεκριμένου υπουργού που αποφυλακίστηκε σήμερα, ένα μαξιλάρι κόστιζε 5.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι 1,5 χρόνος δουλειάς με το μνημόνιο. Δεν θέλω να κάνω λαϊκισμό, μακριά από αυτό, από το λαϊκισμό η Ελλάδα έχει τραβήξει πάρα πολλά και από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει άλλα τόσα. Εδώ πέρα υπάρχει όμως ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα που είναι: τηρούμε τους νόμους όλοι? Τηρούνται για όλους οι νόμοι?
Επίσης, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα νεοκλασικό απέναντι στην Ακρόπολη, το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με το κοινό αίσθημα περί δικαίου. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στόχευση για αυτόν τον άνθρωπο, το μοναδικό από το συγκεκριμένο κόμμα, για το οποίο ευθύνεται όπως και τα άλλα κόμματα για πολλά δεινά που περνάμε και όπως πολύ σωστά είπες και θα περνάμε, ένα μεταξύ αυτών είναι και η φορολογία, για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα? Προφανώς όχι, υπάρχουν και άλλοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο ελληνικός λαός μάλλον δεν έχει ικανοποιηθεί, δεν θα ικανοποιηθεί. Το άρτος και θέαμα έχει και αυτό το ρόλο του και νομίζω ότι είναι καλό να το κρατήσουμε. Θα απαντήσω πάλι με ένα ερώτημα. Μίλησες για το κοινό αίσθημα περί δικαίου. Θα ένιωθε ο Έλληνας ότι αποδόθηκε ή ότι συνεχίζει να αποδίδεται δικαιοσύνη σε περίπτωση που ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και το έτερο στέλεχος που ανέφερες, που ανήκει στο δεύτερο μεγάλο κόμμα και είναι αξιωματική αντιπολίτευση, συνέχιζαν να μένουν στη φυλακή, θα ένιωθε πιο ήσυχα και πιο. Θα ένιωθε στην πράξη την απόδοση δικαιοσύνης ο Έλληνας πολίτης, αν δύο μόνο άνθρωποι συνέχιζαν να μένουν στη φυλακή? Θα σου αναφέρω τα λόγια του Άκη Τσοχαντζόπουλου έξω από τη φυλακή, που μίλησε για συγκεκριμένη στόχευση εναντίον του. Έχει ενδιαφέρον παντούς αυτή τη στιγμή να δούμε και το τι λέει. Και θεωρώντας ότι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κυβέρνησαν και αυτοί στο ίδιο κόμμα, μιλώ για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σεμίτη και για τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παντρέου, τους οποίους κατηγόρησε ευθέως, δηλαδή τους ονομάτισε, δεν τους φωτογράφησε, λέγοντας ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι. Προφανώς ο Άκης Τσοχαντζόπουλος θεωρεί ότι ήταν ένα πρόβατο, ένας αποδιοπομπαίος στράγος, ένας ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον ελληνικό λαό έγινε αποδιοπομπαίος προκειμένου να αυτό το οποίο λέμε να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν ξέρω κατά πόσο, Γιάννη, όλη αυτή η κατάσταση η οποία ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια με το μνημόνιο μπορεί να ικανοποιηθεί με τέτοιο. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί όλο αυτό το σχέδιο, όλο αυτό το οποίο περνάμε να μην έχει κανέναν υπεύθυνο. Να είναι εκτός, να μην πω φυλακής, γιατί αυτή είναι μια άλλη ιστορία, εκτός δικαιοσύνης, τόσο ποινική όσο και ηθική, μια και έβαλε και το ζήτημα το ηθικό πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι πολλά είπαμε και πολύ περισσότερα που δεν χρειάστηκε να πούμε. Έχουν ήδη αντιληφθεί οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν. Θα αλλάξω θέμα, Φάνη. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχω επισημάνει αρκετές φορές, ότι θέλοντας και μη όλα διέπονται από την οικονομία και την πολιτική σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή τώρα που συζητούμε για νέα μέτρα, τώρα που συζητάμε και για αντίμετρα, να καταγράψουμε τελικώς μαζί, να κάνουμε μια απόπειρα, να καταγράψουμε στα επόμενα λίγα λεπτά. Ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχει το μνημόνιο στην ίδια την επιχειρηματικότητα και αν τελικώς υπάρχει προοπτική η επιχειρηματικότητα, την οποία αναφέρουμε ως α και το ω της τοπικής και εν μέρη και εν γέννη εθνικής οικονομίας, να ενισχυθεί στην πράξη? Ναι, η αξιωματική αντιπολίτευση, αρχίζω από αυτή, θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα θα προχωρήσει αν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να υποθεί τόσο από αυτή όσο και από την κυβέρνηση και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Προφανώς δεν σημαίνει αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι τα τελευταία. Ένας απαραίτητος ορισμός. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο η επιχειρηματικότητα συνδέεται με αυτή την τραγωδία που ζούμε όλοι μας εμέσως ή αμέσως. Και μιλώ για την οικονομία και όλο αυτό το οποίο πάρα πολύ επικοινωνιακά το παρουσιάζουν και παρουσιάζεται ως πρωτογενές πλεόνασμα με αυτή την εφορία ΕΕ, όχι ΕΦ. Και γενικότερα με όλη αυτή την ικανοποίηση η οποία υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το πρωτογενές πλεόνασμα, για αυτά που θα έρθουν κλπ. Μπορεί κάποιος να πει ότι όλο αυτό προέρχεται από στύψιμο, έτσι ακριβώς το λέει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών. Ουσιαστικά η αγορά, λέει, έχει στύψει τόσο πολύ, την έχουν στύψει τόσο πολύ που δεν μπορεί να αναπνεύσει. Άρα λοιπόν δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Απ' την άλλη υπάρχει μια ιδιότυπη στάση πληρωμών, ένα default το οποίο πραγματικά το κράτος κάνει έναντι των επιχειρήσεων. Και για να μην πω για τα κουρέματα που γίνονται, ειδικά αυτή την περίοδο, αν κάποιος έχει να παίρνει από το δημόσιο κάνει μια ιδιαίτερη προσφορά, 50% ή 40%, κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι, που λέει ο λαός μας. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτές. Θα θυμίσω μόνο το δημοσίευμα που είχαμε αναφέρει γερμανικής, αν δεν κάνω λάθος, εφημερίδες, ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα πλεόνασμα την ίδια ώρα που ο Υπουργός Οικονομικών κάθεται σε ένα βουνό από χρέη, το οποίο είναι γεγονός. Υπάρχουν οι πληρωμές, τις οποίες ανέφερες μέσα σε άκρες, Φάνη Μαλκίδη, προς τους ιδιώτες από το κράτος, οι οποίες δεν προχωρούν. Και το ερώτημα εδώ, Φάνη, επειδή πολλές φορές μαζί έχουμε μιλήσει για το brain drain, τη διαρροή μυαλών, για τη διαρροή επιχειρήσεων, πότε θα γίνει ουσιαστική συζήτηση? Ωραία. Πώς θα καταστούμε εκ νέου ανταγωνιστική? Είναι απλούστατο νομίζω το ερώτημα. Πράγματι είναι και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξάλλου ένα από τα ζητήματα που βάζουν
σύνδεσμοι Ελλήνων βιομηχανιών, γενικότερα παραγωγικών επιχειρήσεων, εξαγωγικών επιχειρήσεων, θεωρούν ότι πρέπει να πέσει ο φορολογικός συντελεστής, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι δεκαπλάσιος της γειτονικής μας Βουλγαρίας. Φαντάσου δηλαδή ότι αν πληρώνεις εδώ ένα ευρώ φόρο, εκεί θα τον πληρώνεις 0,10 του ευρώ, που σημαίνει ότι έχεις έναν ανταγωνισμό, για να μην μιλήσω για την εργασία που είναι μια άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, και όταν λέω αποφάσεις, πριν να γίνει κάτι. Τώρα, ας πούμε, θα το συνδυάσουμε αυτό που λέγαμε τις μεταρρυθμίσεις. Διαβάζω και ακούω και βλέπω ότι θα γίνουν, λέει, διαμαρτυρίες για την Εγνατία και για τα Διόδια. Προς τι το μίσος και ο αλληλός παραγμός από μια ωραία ελληνική ταινία, η Ατάκα. Έχει αποφασιστεί ότι πρώτον θα ειδικοποιηθεί και δεύτερον θα γίνουν 10, αν δεν κάνω λάθος, με τοπικά και 20 πλευρικά διόδια. Εκ των υστέρων. Έχουν υπογραφεί σημαντικά στοιχεία, σημαντικά πράγματα. Η ζωή μας έχει αλλάξει και μάλιστα προς το χειρότερο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο υποκριτικό, για να μην πω σχεδόν υποκριτικό ή ολόκληρα υποκριτικό, κάποιες να θεωρούν ότι θα πετάξουν στάξεις στα μάτια του λαού, και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή, λέγοντας ότι θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε το άλλο, όταν όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και τα διόδια κατασκευάζονται και η Εγνατία θα πουληθεί. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε κινήσεις που θα έπρεπε πριν. Εξάλλου η πολιτική έχει να κάνει με το πριν και όχι με το μετά. Κρατώ το τελευταίο, Φάνη Μαλκίδης, ότι έχει να κάνει βέβαια με το ζήτημα των διοδίων. Θα έχουμε συζήτηση στο δεύτερο μέρος, θα την ακούσεις με ενδιαφέρον, νομίζω. Όλα τα αυτά αξίζει να δούμε και να καταγράψουμε για άλλη μια μέρα, καθότι το έχουμε επισημάνει. Οι γείτονες δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, σίγουρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε και σίγουρα δεν μας αφήνουν μια μέρα χωρίς να έχουμε στραμμένη τη ματιά μας εκεί. Τώρα βέβαια υπάρχει το διπλό ταμπλό, καθότι από την στιγμή που ξεκίνησε η εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου Πέριξ της Κύπρου, οι Τούρκοι δεν έχουν σταματήσει να ενοχλούν εντός, εκτός εισαγωγικών την περιοχή, και την ίδια ώρα φυσικά υπάρχει και η νέα άρνηση από το Συμβούλιο Εφετών για τους 2 εκ των 8 Τούρκων στρατιωτικών. 2 ήττες σε 2 μέτωπα ή 2 ανοιχτά μέτωπα που δεν θα κλείσουν ποτέ, Φάνη. Πάντως η αντίδραση, Γιάννη, ήταν με πραγματικά πειρά. Δηλαδή εδώ δεν ήταν πόλεμος χαρτιού, δηλαδή ένας χαρτοπόλεμος με ανακοινώσεις νόταμ και γενικότερα ό,τι συμβαίνει μεταξύ δύο χωρών δια της διπλωματικής ή δια της άλλης οδού. Αλλά εδώ ήταν μια άσκηση με πραγματικά πειρά σε μια περιοχή που έχει δεσμευτεί από την Τουρκία στρατιωτικά και από την Κύπρο και από τις 4 τουλάχιστον εταιρείες κολοσσούς που θα ψάξουν για τα υποθαλάσσια κοιτάσματα σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και καλώς έθεσες το γεγονός ότι ο εισαγγελέας πραγματικά έκανε ακόμη μια πάρα πολύ ωραία εισήγηση, συν την πρώτη εισήγηση που είχε γίνει, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το δούμε αυτό. Να σου πω μόνο ένα νούμερο. 100.000 είναι υποκατηγορία, όχι μόνο για το πραξικόπημα, γενικότερα, γιατί ο Ερντογάν σηκώνεται κάθε πρωί και λέει ότι πρέπει να συλλάβουμε τόσους. Οι 50.000 είναι ήδη στη φυλακή. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σχέση με τον πληθυσμό φυλακισμένο στον πλανήτη. Έχει τις περισσότερες φυλακές στον κόσμο η Τουρκία. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι οι 8 θα προσέθεταν ακόμα περισσότερο κατηγορούμενους ανθρώπους και περισσότερους φυλακισμένους. Τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε νυφάλιοι ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη και γενικότερα ό,τι συμβαίνει μεταξύ Καστελόριζου, Κύπρου, Ανατολικής Μεσογείου, γιατί νομίζω ότι η Τουρκία ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Τώρα, θεωρώ επίσης ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και η Γαλλία, που έχει βεβαίως εκλογές, έχουν συμφέροντα στην περιοχή, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον επίσης να προσθέσουμε ότι κάποια στιγμή, αν η Ελλάδα απελευθερωθεί, οικονομικά όπως ξέρεις είμαστε υποδουλωμένοι, αν λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικά εθνική πολιτική, δηλαδή πολιτική για το έθνος και για το λαό μας, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κηρύξουμε και εμείς με τη σειρά μας την αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί είναι ένα έσοδο το οποίο όχι απλώς θα μας ξετινάξει από το δίθεν χρέος, αλλά κυρίως θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό και κυρίως να δούμε μια διαφορετική μέρα και μια διαφορετικό μέλλον. Φάνη, θέλω να σου μεταφέρω πριν κλείσουμε ερώτημα φίλου που μεταφέρθηκε και σε μένα στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα Πέριξ της Κύπρου, τεκτενόμενα που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση, επαναλαμβάνω, του υποθαλάσσιου πλούτου της Μεγαλονήσου. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο φίλος της εκπομπής, ο φίλος του δελτίου μου, μετέφερε το εξής ερώτημα. Από τη στιγμή που εμπλέκονται μεγάλοι κολοσσοί, από τη στιγμή που εμπλέκονται εταιρείες πολυεθνικών συμφερόντων και εταιρείες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι το χρήμα διαιρεί
έπειτα, πάντα και κοινή συνειδήσεις, ενδεχομένως και στρατούς πολλές φορές. Γιατί δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την έτερη πλευρά του Ατλαντικού και αφήνουν την Τουρκία να συνεχίζει να πιέζει? Μήπως όλο αυτό είναι σκηνοθετημένο? Είχαμε πει και άλλες φορές ότι η Αμερική και ιδιαίτερα η νέα κυβέρνηση, όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε ως νέα κυβέρνηση, έχει ακόμα πολύ χρόνο για κατανόηση τι συμβαίνει όχι απλώς στον κόσμο, αλλά κυρίως στη χώρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένας χρόνος ο οποίος είναι πολύ λογικός αντίδρασης. Από την άλλη έχουν τόσα μέτωπα, άλλα που έχουν ανοίξει αυτοί και άλλα που έχουν ανοίξει αντίπαλοι τους, από τη Βόρεια Κορέα μέχρι τη Συρία, που νομίζω ότι θα ήταν κάπου στη μέση έσχατο να ασχοληθούν με την περιοχή αυτή. Ωστόσο, η Γαλλία, όπως ξέρεις και νομίζω το υπονόησες, έστειλε αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Η Ρωσία ήδη έχει ναυτική παρουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν παρουσία. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν υπονόησες ότι οι πολυεθνικές και γενικότερα όλο αυτό, ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και ιδεολογία, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα παλιό όρο που είναι πάρα πολύ σημαντικός, ωραίος και ενδιαφέρον, πάνω απ' όλα σωστός. Θεωρώ λοιπόν επειδή το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και ιδεολογία, χρησιμοποιεί αυτό, δηλαδή το κράτος που έχει υποτίθεται πατρίδα και ιδεολογία, προκειμένου να εκτιμήσει ή αν θέλεις να προωθήσει τα συμφέροντά του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πολυεθνική εταιρεία να χρησιμοποιεί κρατικό ναυτικό, κρατικό στρατό, κρατική αεροπορία εν προκειμένου της Γαλλίας για να ικανοποιήσει τα οικονομικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτά είναι αλληλένδετα, μόνο είναι καλό να το κατανοήσουμε κι εμείς ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, τόσο από την Τουρκία και γενικότερα σε ό,τι αφορά το μνημόνιο. Λοιπόν, Φάνη Μαλκίδη, με αυτό σε αποχαιρετούμε, αφού σε ευχαριστήσουμε θερμότατα. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε στις εξελίξεις στην ιατρική. Η κύλια αποτελεί την πιο συχνή επέμβαση που πραγματοποιείται στον δυτικό κόσμο, με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτήν να ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια παγκοσμίως το χρόνο. Η λαπαροσκοπική αποκατάστασή της είναι μια καθιερωμένη τεχνική, η οποία προσφέρει γρηγορότερη επιστροφή στην εργασία και στην κανονικότητα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μία κύλη που δεν αντιμετωπίζεται χειροτερεύει με το χρόνο, μερικές φορές σε σημείο που να χρειάζεται επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν υποψιάζεστε ότι έχετε κύλη, τότε πρέπει να συμβουλευτείτε χειρουργό, διότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκατασταθεί από μόνη της. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης είναι μία καθιερωμένη τεχνική. Με τη μέθοδο αυτή, ο ασθενής αποφεύγει τις τομές που αφήνει το ανοιχτό χειρουργείο, μετεγχειρητικά κινητοποιείται άμεσα και επιστρέφει γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς πόνο. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης, είτε πρόκειται για βουβονοκύλη, είτε πρόκειται για μία μετεγχειρητική κύλη ή ομφαλοκύλη, αλλά και οποιαδήποτε μορφή κύλης, αποτελεί την πλέον επαναστατική μέθοδο θεραπείας και αντιμετώπισης της νόσου. Πάντα θέλαμε να έχουμε μία τοποθέτηση του πλέγματος σε ένα σημείο πιο σωστό από την ανοιχτή προσέγγιση, δηλαδή ένα επίπεδο πιο βαθιά κάτω από τους μυς, ούτως ώστε η αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση, αντί να αποτελεί ένα μειονέκτημα και να τίνει να διώξει το πλέγμα προς τα έξω, να είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα κολλάει το πλέγμα πολύ καλύτερα πάνω στα κοιλιακά τυχώματα και έτσι δεν θα έχουμε υποτροπές. Φανταστείτε ένα λάστιχο του αυτοκινήτου που έχει τρυπήσει και πρέπει να βάλουμε ένα μπάλωμα. Προτιμούμε αυτό το μπάλωμα να μπει από μέσα από το λάστιχο και όχι απ' έξω. Το ίδιο γίνεται λοιπόν και με τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Χωρίς αυτές τις τεράστιες τομές των ανοιχτών χειρουργείων, με μικροσκοπικές, πάρα πολύ μικρές τομές, ενός εκατοστού και λιγότερο, μπορούμε να βάλουμε το έντερο στη θέση του και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε ένα πλέγμα το οποίο θα είναι εκείνο που θα μας προστατέψει από το να μην ξαναγίνει κύλη. Άρα λοιπόν έχουμε μία γρήγορη επάνωδο στις δραστηριότητες, χωρίς μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό για τον ασθενή μας, διότι δεν πονάει, δεν έχει τις επιπλοκές του ανοιχτού χειρουργείου εξαιτίας του πόνου και μπορεί τις επόμενες μέρες σιγά σιγά να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες, για παράδειγμα σε μία δουλειά γραφείου μετά από 3-4 μέρες και επίσης χωρίς να έχουμε τις επιπλοκές που είχαμε με την ανοιχτή προσέγγιση. Τα ποσοστά δε επιτυχίας, τα ποσοστά εκείνα τα οποία ουσιαστικά χαρίζουν στον ασθενή την υγεία του, είναι πάρα πολύ σημαντικά και αγγίζουν το 97 περίπου %. Σύμφωνα με τα στοιχεία παγκοσμίως, ποσοστό άνω του 98% αυτών των επεμβάσεων δεν παρουσίασαν καμία μετεγχειρητική επιπλοκή. Σε έμπειρα χέρια, οι πιθανότητες υποτροπής μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση και επανεμφάνιση της κύλης είναι μικρότερες του 2%.
Σε απολογισμό πεπραγμένων προέβη η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης με αιχμή του δόρατος το μεγάλο πλεόνασμα που επετεύχθη και σημαντικά έργα όπως ο περιφερειακός δρόμος και το οικοπάρκο Αλτιναλμάζη. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε αναφορικά με όσα έκανε και όσα προγραμματίζει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Ο αρχικός προϋπολογισμός του 2016 ήταν 46.457.000 ευρώ. Ο τελικός προϋπολογισμός ήταν 57.272.000. Βεβαιωθέντα έσοδα 54 εκατομμύρια, εισπραχθέντα έσοδα 45.591. Μην εμπλακώ σε αριθμούς άλλους, τα έχετε στα χέρια σας. Εξάλλου υπόθηκαν σε περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Πλεόνασμα του 2015 2,5 εκατομμύρια, έτσι κύριε Παντελίδη. Πλεόνασμα 2016 4.520.000. Μία νοικοκυροσύνη από τη Διεύθυνση Οικονομικών μαζί με τον Αντιδήμαρχο, αλλά και με την οικοκυροσύνη και την συμμετοχή και των άλλων αντιδημάρχων και άλλων διευθύνσεων του Δήμου μας, όπου καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλεόνασμα, το οποίο βέβαια δεν το κρατάμε, το έχουμε ήδη, διοχετεύσει προς κωδικούς άλλους που πιστέψαμε ότι έπρεπε να ενισχυθούν. Πολλές νέες γενιές θα απολαύσουν αυτό το οικοπάρκο της πολυποικιλίας. Και το λέω αυτό γιατί θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά στην οποία βγάζω απ' έξω τον Βαγγέλη του Γουμενίδη, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή πριν από το 2011, πριν εγκατασταθούμε εμείς ως πολιτικοί πολίτες. Γιατί ξέρω ότι δεν ήταν γνώση του θέματος και αυτός όπως και εμείς. Όταν το 2011 ήρθαμε στη διοίκηση του Δήμου, δεν πήρα φάκελο δυστυχώς σε πάρα πολλά θέματα, μεγάλα ιδιαίτερα. Και μετά από λίγες μέρες διαπιστώνω ότι το 2003, ενώ έχει δοθεί η χρήση αυτού του στρατοπέδου Παρμενίωνος των 132 στρεμάτων ολοκληρωτικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για μια πενταετία με την υποχρέωση να κάνει συγκεκριμένες μελέτες σε άλλα στρατόπεδα στα οποία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποχρεωνόταν βάσει τη σύμβαση της μεταβίβασης χρήσης να δώσει τα ποσοστά του στρατού, ο οποίος στρατός τα ποσοστά στον Παρμενίωνα, το 50% που διοικείται του νόμου, τα έδωσε όλα στο Δήμο Αλεξανδρούπολη. Με αποτέλεσμα, εμείς να πάρουμε τη χρήση από το 2003 όλου του στρατοπέδου και των 132 στρεμάτων, με την υποχρέωση της σύμβασης μεταβίβασης της χρήσης του Χρυσιδανίου, να δώσουμε τα ποσοστά τα οποία δικαιούμασταν, δηλαδή το 50% να το μοιράσουμε 25 στο ένα στρατό, 25 στο άλλο, με μελέτες 4 στον αριθμό, οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Πέρασε η πενταετία, ήρθε το 2008 και ο στρατός, επειδή δεν έκανε τίποτα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την τότε Δημοτική Αρχή του κ. Αλεξανδρή, πήρε πίσω τη χρήση. Με απόφαση του ΓΕΣ, η οποία κοινοποιήθηκε στον κύριο Δήμαρχο, τον τότε, αλλά δεν μας κοινοποίησε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση αυτή. Και δεν ξέραμε καμία παράταξη, Σάβα, ήσουν και εσύ τότε, από το 7 μέχρι και το 10 και από το 8 μέχρι το 10 δεν είχαμε τη χρήση και δεν το ξέραμε. Και ψηφίζαμε την μελέτη στην κυρία Τσιμοπούλου στην Θεσσαλονίκη με 130.000 ευρώ ανάθεση χωρίς να έχουμε την χρήση ο Δήμος. Αφήνοντας 87 περίπου στρέμματα σε πάρκο, αρκετό, τεράστιο, θα το δείτε την Παρασκευή, ολοκληρωμένο, με 750 δέντρα φυτεμένα μέσα, με ένα αναψυκτήριο 600 τετραγωνικών, με ένα κυποθέατρο 1.480 θέσεων, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, και επίσης περιπατητικούς διαδρόμους, ένα συντριβάνι διαμέτρου 20 μέτρων, τουαλέτες, 4 χώρους στάθμευσης, 4 περίπτερα εκκλησιακά, τυχοποιία γύρω-γύρω από τα 83 στρέμματα. Ένα πραγματικά ονειρεμένο πάρκο, το οποίο η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, όταν ήρθε για να υπογράψουμε την ολοκλήρωσή του και να το ελέγξει, όχι μόνο μας έδωσε συγχαρητήρια και τη Δημοτική Αρχή και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά το επέλεξε το έργο της περιφέρειάς μας για να το προβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα έργα τα συγχρηματοδούμενα με ΕΣΠΑ και το οποίο διεκδικεί πλέον την πρώτη θέση σε βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφέρειά μας.
Είμαστε περήφανοι ως Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό που συνέβη. Όχι μόνο κάναμε ένα έργο, αλλά κάναμε ένα έργο το οποίο θα προβάλλει όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωράμε με την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Θυμόσαστε ότι τις γιορτές κάναμε τα εγγένεια μέσα σε μείον παγωνιά, μείον 5 βαθμούς, μείον 4 βαθμούς. Αλλά όμως αυτή η παγωνιά ήταν ελάχιστη μπροστά στην χρηστικότητα αυτού του δρόμου. Ένας δρόμος περίπου 3 χιλιόμετρων αγκάλιασε την βόρεια πλευρά της πόλης και η χρηστικότητά της, η χρησιμότητά της θα καταφανεί απολύτως στα επόμενα χρόνια, αν και μέρα με τη μέρα η χρηστικότητα αυξάνεται. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τον απολογισμό πεπεραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Τις δικές τους απόψεις κατέθεσαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης οι Απόστολος Φωτιάδης και Σάββας Δευτεραίος. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων Δήμος και Δημότες και Λαϊκή Συσπήρωση συνεχάρισαν αμφότεροι την τεχνική υπηρεσία, καταθέτοντας όμως ταυτόχρονα τα δικά τους συμπεράσματα, θετικά και αρνητικά, αναφορικά με την παρουσίαση που έγινε. Τα έργα είναι, κύριε Δήμαρχε, πολύ περιορισμένα και φαίνονται από τα νούμερα ότι προϋπολογισμός καταρχήν, αλλά και ο απολογισμός κτλ. Σε σύγκριση με προηγούμενες χρονές είναι κατά πολύ μειωμένος. Τα έσοδα υστερούν κατά 11 εκατομμύρια, αυτό λένε κτλ. 11 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό και κατά 900 εκατομμύρια κτλ. Έχει επιτευχθεί 79%, λέει 80% στο θέμα των εσόδων, δηλαδή υστερήσαμε κατά το 1 πέμπτο στο θέμα των εσόδων. Μένω κυρίως στα έξοδα. Στα έξοδα υπάρχει μια υστέρηση, η υλοποίηση είναι 63% των δαπανών. Και αν λάβει κανένας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δαπανών αφορούν ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή μισθούς και ΙΚΑ και όλα αυτά, ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων, το υπόλοιπο που μένει, που δεν είναι ανελαστικό, έχει μειωθεί, καταλαβαίνετε, όχι στο 65, αλλά στο 15%. Δηλαδή έχουν γίνει ελάχιστα και αναφέρομαι στα νούμερα, το ξανατονίζω, του απολογισμού όπως είναι στην εισήγησή σας. Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα και κλείνω ότι θα πρέπει να γίνονται ενημερώσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη για τις εταιρείες όπως είναι η ΤΙΕΔΑ ή είναι η ΔΕΙΑ κτλ. Λεπτομερής ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν έχει γίνει τέτοια ενημέρωση μέχρι σήμερα. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και αυτό φαίνεται και από τον απολογισμό σας, όπου απολογιστικά πραγματικά φαίνεται έργο όμως το οποίο στηρίχθηκε σε ΕΣΠΑ, στηρίχθηκε σε ίδιους πόρους, στηρίχθηκε σε έργα επιλεξιμότητας, αν επιτρέπεται, αν εγκρίνονται, αν δεν εγκρίνονται. Παράδειγμα, δεν υπάρχει μέσα αντισεισμική θωράκιση, γιατί δεν είναι επιλέξιμο, έτσι, δεν το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιλέγεται, δεν μπαίνει λοιπόν, δεν φτιάχνεται. Και ταυτόχρονα είναι έργα τα οποία, να μην πω ποσοστά, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας πηγαίνει σε μονοπωλιακούς ομίλους και σε μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοί που τα υλοποιούν. Μπορεί να βγαίνουν και κάποιες ελάχιστες θέσεις εργασίας ή μερικές θέσεις εργασίας στην πόλη ή στο Δήμο ολόκληρο, ή και αρκετές, αν θέλετε, θέσεις εργασίας, αλλά με πετσοκομμένους μισθούς, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με εθελοντισμό. Προσέξτε και τον εθελοντισμό. Όπου αναζητά η νέα γενιά μόρια, είναι το αντίτιμο στον εθελοντισμό, μόρια για να κάνει τα χαρτιά της για κάποια θέση. Πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε η απολογιστική έκθεση του Δήμου να τα καταγράφει. Επίσης, τι άλλο βγαίνει. Σημαντική δουλειά των τεχνικών υπηρεσιών και μπράβο στην τεχνική υπηρεσία και στους υπαλλήλους της. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσα από αυτή την πολιτική και μη δυνατότητα πρόληψης μόνιμων και σταθερής σχέσης εργασίας εργαζόμενων στην τεχνική υπηρεσία. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια η συνεδρίαση ή ο ίδιος ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής ήταν υπερβολικά μεγάλος σε διάρκεια για να μπορέσει να προβληθεί σε ένα δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά το υλικό υπάρχει ολόκληρο στην Δέλτα Τηλεόραση. Φυσικά, επικεντρωθήκαμε στο να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Για την ώρα όμως θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε περιφερειακό επίπεδο. Τηλεφωνικά μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, κ. Δημήτρης Πέτροβιτς. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Σκέβα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας και είστε κοντά μας για να συζητήσουμε αναφορικά με την ειδική συνεδρίαση στην περιφέρεια, την ειδική συνεδρίαση στην Κομωτινή, η οποία έχει να κάνει φυσικά με το ζήτημα του σταθμού διοδίων της Μέστης. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Έχουμε συζητήσει πολλά και στο θέμα. Θέλω να ρωτήσω ρεαλιστικώς και αντικειμενικώς τι περιμένετε εσείς από αυτή τη συνεδρίαση και αν είναι ήδη αργά για να συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Κύριε Σκέβα. Το όλο θέμα ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκίνησε και άρχισε να κορυφώνεται το Νοέμβριο, για να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή. Έλα. Το Νοέμβριο, όπου συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Δήμαρχο των Σαπών, αλλά και τους βουλευτές Εύρου και Ροδόπης, με τον κύριο Πιτσόρλα στο ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί λοιπόν είχαμε μια δέσμευση. Εκεί είχαμε μια δέσμευση ότι όλο το θέμα θα επανεξεταστεί και θα επανατοποθετηθούν οι εμπειρογνώμονες, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ. Παρά τα αυτά, και παρότι εμείς αντιπροτείναμε και εγώ προσωπικά να γίνουν, εφόσον υπάρχει δέσμευση από τους θεσμούς, από την κυβέρνηση προς τους θεσμούς, να γίνουν αν είναι ανάγκη διόδια δίπλα στο τελωνείο των κήπων, και μάλιστα είπαμε να γίνει και να εφαρμοστεί και το μέτρο της βινιέτας για να υπάρχει και ένα επιπλέον χρηματικό ποσό για τους εισερχόμενους για την συντήρηση του άξονα. Ανταυτού, κύριε Σκέβα, δεν πήραμε ποτέ καμία απάντηση. Το ότι δεν πήραμε απάντηση, αυτό μας εξόργησε μεν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε και καμία ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Καμία ενέργεια που να μας οδηγούσε στο να γνωρίζουμε πώς προχωράει το όλο ζήτημα. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν προσφάτως ότι αναδείχθηκε ο ανάδοχος, ενώ μας έλεγαν ότι διόδια δεν θα γίνουν, και έχετε και δηλώσεις βουλευτών, πιστεύω, αν ψάξετε στο αρχείο σας, ότι διόδια δεν θα γίνουν, δεν προχωράει το όλο θέμα, ότι όλο θέμα συζητείται, και ξαφνικά βλέπουμε κάποια συνεργεία να ετοιμάζουν τα διόδια. Τα σχετικά αυτό... πλάνα παίζουν αυτή τη στιγμή, τα έχουμε καταγράψει από την πρώτη μέρα, είναι στα τέλη Μαρτίου που ξεκίνησαν, να το πούμε για τους τηλεθεατές μας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προκειμένου να στηθούν οι βάσεις και να ξεκινήσει η κατασκευή των διοδίων ανάμεσα σε Ροδόπη και Εύρο. Ελάτε, κύριε Πέτροβιτς. Ναι, επικοινωνήσαμε λοιπόν ξανά με την κυβέρνηση. Του ξαναθέσαμε το όλο θέμα. Ήταν η συζήτηση με τους θεσμούς. Ήταν η αξιολόγηση. Επανήλθαμε στο θέμα. Τελικώς έγινε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου πλέον εκδώσαμε ένα νεότερο ψήφισμα. Επικυρωποίησαμε ένα προηγούμενο ψήφισμα. Μετά από τρεις μέρες έγινε και σύσκεψη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και εμείς είπαμε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο τον Εύρο και τη Ροδόπη, κύριε Σκέβα. Αφορά ολόκληρη την περιφέρειά μας. Θα γίνουν και άλλα διόδια. Δεν θα σταματήσουν εδώ. Άρα είπαμε ότι πρέπει να το δούμε συλλογικά και συνολικά. Δεν μπορεί, κύριε Σκέβα, ο κάθετος άξονας να είναι μια καρμανιόλα, ένα ημιτελής δρόμος που σέρνεται επί χρόνια, όπου έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί, έχουν πραγματικά υποστεί τεράστιες ζημίες στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συζητούμε για ένα δρόμο ο οποίος δεν παραδίδεται στην κυκλοφορία από την Εγνατία και από την άλλη πλευρά να έρχονται και να επιβάλλουν διόδια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά, συλλογικά να αντιδράσουμε. Όχι μόνο ως περιφέρεια, αλλά και ως Δήμοι και ως θεσμικοί φορείς. Καλέσαμε λοιπόν την Εγνατία Οδό να τοποθετηθεί, καλέσαμε το αρμόδιο Υπουργείο και καλέσαμε, κύριε Σκέβα, και τους βουλευτές και όλους τους εμπλεκόμενους δημάρχους, θεσμικούς φορείς να έρθουν στη συνεδρίαση αυτή. Στόχος λοιπόν είναι να αποφασίσουμε μέσα από το Συμβούλιο και εφόσον μας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και είπαμε ότι το επόμενο βήμα, αναγκαστικά εκεί μας σωθούν, μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, είναι η κλιμάκωση της αντίδρασης. Η οποία μπορεί να έρθει πώς, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, γιατί πρέπει να πω ότι υπήρχαν φωνές και το προηγούμενο διάστημα, φωνές οι οποίες έχουν φιλοξενηθεί και στο Δελτίο Ειδήσεων, οι οποίες μιλούν ανοιχτά πλέον για αντιπαράθεση υπό τη μορφή παρουσίας στο χώρο, δυναμικής παρουσίας στο χώρο και ή δυνατόν να σταματήσουμε με τα σώματά μας. Διατυπώθηκαν αυτές οι απόψεις και στο Δελτίο την κατασκευή προκειμένου να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Ακριβώς, κύριε Σκέβα, και αυτού του τύπου την αντίδραση με μια κατάληψη του συγκεκριμένου χώρου, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι, και όταν λέω όλοι το εννοώ, και όχι μόνο να κάνουμε σχόλια, εδώ, εν τη Παλάμη, στο χώρο, αμέπομ αμέργων. Να μην λέμε μόνο λόγια, να είμαστε όλοι εκεί, να δώσουμε ένα παρόν και να δείξουμε πραγματικά
ότι εδώ, στη Θράκη, δεν είμαστε ούτε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ούτε πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Ούτε μας θυμούνται μόνο σε περιόδους όπου γίνεται μια αναταραχή και λένε ναι, ο Εύρος, ναι, η Θράκη. Σε αυτές τις λογικές λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε, κύριε Σκεύα, όλοι αμέτωχοι, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε συμμέτωχοι. Η συμμετοχική λοιπόν δημοκρατία απαιτεί πολλές φορές και δυναμικές αντιδράσεις. Σε αυτή τη λογική και εμείς αντιπροτείναμε ότι πρέπει να έχουμε μία παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό πιθανότατα θα γίνει την Τρίτη, κύριε Σκεύα, τις πρωινές ώρες. Και θεωρώ ότι δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θεωρώ ότι θα είναι όλοι οι δήμαρχοι, θεωρώ ότι θα είναι οι αγρότες, θεωρώ ότι θα είναι τα εργατικά κέντρα, θεωρώ ότι θα είναι άπαντες προκειμένου να δηλώσουν δια της παρουσίας τους ότι τα διόδια αυτά δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Αν το ίδιο το κράτος φανεί συνεπής σε αυτά που λέει, οφείλει πρώτα να δώσει κυκλοφορία τον κάθετο άξονα που μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Και όταν λέω μας κοροϊδεύουν, το εννοώ, κύριε Σκεύα. Και ξέρετε ότι όταν λέω κάτι το εννοώ. Δεν λέω κουβέντες μόνο και μόνο για λαϊκή κατανάλωση. Το εννοώ ότι μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Και να δοθούν λοιπόν οι απαντήσεις και οι δεσμεύσεις που έχουν αντίκρισμα. Αν λοιπόν πρέπει να δώσουμε, και πιστεύω ότι εκεί θα διοικηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτή θα είναι, σας αποκαλύπτω τώρα και η πρότασή μου, το έχω πει και στο παρελθόν. Αν θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σαν περιοχή και να στείλουμε ένα μήνυμα, αυτό θα είναι δια της ενεργής παρουσίας μας. Κύριε Πέντροβιτς, κρατώ τα λεγόμενά σας. Μου βάλατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πρέπει να πω ότι επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση ήμασταν παρόντες και καταγράψαμε ολόκληρη, φυσικά η πλειοψηφία της προβλήθηκε και στο πλαίσιο του πολιτικού βαρόμετρου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Μαρκόπουλο, το αναφέρατε και εσείς, το ανέφεραν και έτεροι αντιπεριφερειάρχες. Ενδεχομένως ο κύριος Μαρκόπουλος το ανέφερε λίγο πιο δυναμικά υπό τη σκέψη ότι ακούγονται διόδια και για την περιοχή της Καβάλας. Ανέφερε το γεγονός ότι υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες η Εγνατία δεν έχει εκπληρώσει. Μία από αυτές είναι ο κάθετος άξονας του Εύρου, ο οποίος προαναφέρθηκε μόλις. Θέλω να ρωτήσω αν για όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία τέθηκαν και τέθηκαν δυναμικά στην προηγούμενη συνεδρίαση, δόθηκαν απαντήσεις από την Εγνατία. Γιατί ο άμεσα ενδιαφερόμενος, πέρα από την κυβέρνηση και τη συμφωνία με τους θεσμούς, είναι η ίδια η Εγνατία. Κοιτάξτε κάτι. Στο θέμα του κάθετου άξονα, γιατί στο θέμα των διοδίων βλέπουμε την Εγνατία να μην εμπλέκεται. Δεν εμπλέκεται τελευταία η Εγνατία, αλλά οφείλει να εμπλακεί. Γιατί στο θέμα του κάθετου άξονα, κύριε Σκεύα, στο κομμάτι Αρδάνιο-Μάνδρα, εμείς ως περιφέρεια δώσαμε 37 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, που είχαν στόχο αυτά τα λεφτά να διατεθούν για αναπτυξιακές δράσεις στους 5 νομούς της περιφέρειας. Παρά τα αυτά, κρίναμε ότι είναι ύψης της σημασίας η κατασκευή αυτού του άξονα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λοιπόν, κύριε Σκεύα, εμείς πληροφορηθήκαμε εσχάτως από την Εγνατία ότι θα δοθούν κάποιοι κόμβοι που αν κατευθυνθείτε προς τον Βόρειο Εύρο ή οι ερχόμενοι από τον Βόρειο Εύρο προς τον Νότο βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιοι κόμβοι ανισόπεδοι. Εκεί στους κόμβους λοιπόν η Εγνατία λέει θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις και το υπόλοιπο το κομμάτι κάντε το εσείς, η περιφέρεια. Λες, δηλαδή, ακούσαμε και αυτό τελευταία. Ακούμε περίεργα πράγματα τελευταία, κύριε Σκεύα. Μάλιστα. Από την άλλη, μάλιστα. Το Μάνδρα, από τη Μάνδρα έως τους Ψαθάδες, εκεί στην Καρμανιόλα που είναι και το εκκλησάκι Άγια Κίνδυνη, πρώτη φορά βλέπετε δίπλα σε δρόμο να οικοδομείται εκκλησάκι, γιατί τα ατυχήματα είναι αλλεπάλληλα και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα του δρόμου. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το κομμάτι υπάρχει μια εκκρεμότητα. Μας είπαν τέλος του χρόνου θα παραδοθεί. Βέβαια και το ίδιο ακούσαμε και το 2016. Αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά ήταν πιο, αν θέλετε, πιστική στα επιχειρήματά τους. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος. Ακούσαμε ότι είναι μόνο 3,5 εκατομμύρια πλέον το υπόλοιπο και αφορά στοιχεία ασφαλείας τα οποία άλλαξαν οι προδιαγραφές. Δηλαδή θα μπουν αυτά τα στοιχεία ασφαλείας και ο δρόμος θα παραδοθεί. Ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε να δούμε το έργο να παραδίδεται. Αυτό θέλουμε. Και η Εγνατία Οδός δεν είναι μόνο εκεί η σημαντική της υποχρέωση. Είναι να ολοκληρώσει τον άξονα. Δεν μπορεί να έχουμε έναν άξονα σε κάποια σημεία να είναι φαρδής ο δρόμος, άλλα να είναι στενός. Τι θα πει, αυτό δεν είναι άξονας. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, κάτι άλλο. Αλλά και υπάρχει άλλη δέσμευση. Ότι οι παράδρομοι, κύριε Σκεύα, της Εγνατίας Οδού θα πρέπει να είναι βατοί, να είναι ασφαλείς. Αυτό δεν το έχουμε δει. Παρά τα αυτά, εμείς ακόμη τρέχουμε και ενώ η Εγνατία κατασκευάζει το έργο, εμείς κλείνουμε τις λακκούβες.
Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ενώ αν όλο Βιεγνατία να κάνει αυτό το έργο. Γίνονται εδώ πέρα πράγματα τα οποία σαφώς μας δημιουργούν όχι μία εύλογη αγανάκτηση, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν κάποιοι υπερβεί τα εσκαμμένα και έχουν δοκιμάσει πολύ την υπομονή αυτού του λαού εδώ στα σύνορα. Κύριε Πετροβίτς, τη Δευτέρα θα παραβρεθεί άνθρωπος της Εγνατίας στην συνεδρίαση. Πέρα από τους θεσμικούς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, πέρα από τους βουλευτές που υποθέτω ότι θα είναι εκεί, θα παραβρεθεί άνθρωπος της εταιρείας. Ο κύριος Σωτήρης Μποταΐτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι περιφερειακός σύμβουλος Εύρου και γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα, έχει καλέσει και εκπροσώπους της κυβερνήσεως, έχει καλέσει και την Εγνατία εδώ, έχει καλέσει άπαντες. Λοιπόν, έχουν κληθεί λοιπόν. Πρέπει να παραστούν. Αν μας αγνοήσουν, κύριε Σκεύα, αν γυρίσουν την πλάτη, τότε νομίζω αυτό θα μας δώσει ακόμη ένα επιχείρημα για πιο δυναμικές αντιδράσεις. Είναι κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Γιατί πριν λίγες μέρες ο κύριος Σπίρτζης είχε συμμετάσχει σε ένα άλλο περιφερειακό συμβούλιο, όπου ξέρετε ότι υπήρξαν τρομερές αντιδράσεις, μέσα στην περιοχή της Αττικής. Γιατί να μην έρθει εδώ? Βεβαίως, να έρθει εδώ ο κύριος Σπίρτζης, να ακούσει την αλήθεια, να δεσμευτεί. Και όχι μόνο ο κύριος Σπίρτζης, και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί. Γιατί απλούστατα το θέμα αυτό καίει. Δεν είναι, κοιτάξτε, είναι η αφορμή τα διόδια. Προσέξτε, είναι μια σειρά άλλη από ζητήματα, κρίσιμα, σοβαρά και ευαίσθητα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και η αντιμετώπιση απαιτεί ριζικές λύσεις και επέμβαση σε όλα τα σημεία. Σας είπα, ο κάθετος θα μπορούσαν να κάνουν διόδια. Ναι, θα μπορούσαν. Ήταν και ο κύριος Λαμπάκης εκεί. Είχαμε πει, κάντε τα στους κήπους. Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι στην Τουρκία, ας πληρώνουν ένα τίμημα. Γιατί στη Βουλγαρία πληρώνουν τη βινιέτα, κύριε Σκεύα? Είναι κατανοητό το ερώτημα, κύριε Πέτροβιτς, και ξέρω ότι τίθεται ρητορικά. Για ποιο λόγο, κύριε Σκεύα? Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα. Από την στιγμή που μας έχετε δώσει ήδη το στίγμα της αναγκαιότητας μιας δυναμικής αντίδρασης, θυμάμαι τον κύριο Ζαγναφέρη στην προηγούμενη συνεδρίαση, τον αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης, να λέει ότι δεν νομίζω πως ένα ακόμη ψήφισμα μπορεί να λογιστεί ως δυναμική αντίδραση. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ωφελεί να τα στέλνουμε, γιατί απορώ αν τα διαβάζουν. Το είχε μεταφέρει κάπως έτσι ο κύριος Ζαγναφέρης. Αυτή ήταν η ουσία. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πέτροβιτς, αν πιστεύετε ότι αυτό το επιχείρημα υφίσταται πιο δυναμικά τώρα και πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε μια δυναμικότερη αντίδραση, η οποία φυσικά θα εξαρτηθεί και θα καθοριστεί το βράδυ της Δευτέρας. Κύριε Σκεύα, σε μια δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να εξαντλείς όλα τα νόμιμα και δημοκρατικά μέσα. Ο διάλογος, δεν είμαστε ζούγκλα, κύριε Σκεύα. Αν θέλουν κάποιοι να μας κάνουν ζούγκλα, αυτοί που πήγαιναν και έκλειναν τους δρόμους και έλεγαν δεν πληρώνω και μην να φύγουν τα διόδια, γιατί τα λεφτά τα παίρνουν εργολάβοι και τα λοιπά, και σήμερα λένε να μπουν διόδια. Αν λοιπόν αυτοί δεν αντιλαμβάνονται το βάρος και τη σημασία και την επιβάρυνση που έχει αυτός ο κόσμος, που εδώ στα σύνορα, εδώ που φεύγουν οι νέοι, που δεν έχει μείνει νέος στα χωριά μας, που από τις πόλεις νέοι πτυχιούχοι σηκώνονται αυτή την ώρα και εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας μια θέση εργασίας στο εξωτερικό και ερημώνει ο τόπος μας. Αν λοιπόν θέλουν να κρατήσουν αυτόν τον πληθυσμό εδώ, γιατί ο Εύρος είναι ευλογισμένος τόπος, αλλά δεν ξέρω πώς κάποιοι βλέπουν την περιοχή μας. Κύριε Σκεύα, το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Και όχι μόνο αυτό σας είπα, αυτό που συμβαίνει με τα διόδια, είναι ο εμπεγμός που υφιστάμεθα. Κύριε Πέτροβιτς, με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την συνεδρίαση της Δευτέρας. Πολύ περισσότερα θα έχουμε να πούμε εκεί για την πρώτη επικοινωνία και για τα επιχειρήματά σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Και όλοι είναι και, κύριε Σκεύα, και κάτι σημαντικό. Έλατε. Θέλω να συμμετέχουμε, να συμμετέχουμε ενεργά. Ελήφθη το μήνυμα και νομίζω ότι αντιλαμβανόμεθα όλοι και οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν πού πηγαίνει. Αντίδραση άλλωστε από τον καναπέ δεν υφίσταται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Την οικονομική ελάφρυνση των κατοίκων της Κομωτινής έχει σαν στόχο η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για μείωση της τιμής των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών. Το κόστος του κομίστρου μειώνεται κατά 40 λεπτά και θα ισχύσει μέχρι το τέλος της σύμβασης του Δήμου με το αστικό κτέλ. Κατά 40 λεπτά πέφτει η τιμή του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών για το Δήμο της Κομωτινής, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κόμιστρο για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μειώνεται και στις τρεις αστικές γραμμές από 1,20 σε 0,80 λεπτά του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και για όσο χρονικό διάστημα θα συμβάλλεται ο Δήμος με το αστικό κτέλ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει σημαντική εξοικονόμηση για τους δημότες. Εμείς έτσι κι αλλιώς, ο Δήμος Κομωτινής εδώ και χρόνια ενισχύει το αστικό κτέλ μέσα από κάποιες συμβάσεις, προκειμένου να είναι βιώσιμη η δημοτική, η αστική συγκοινωνία μέσα στην πόλη μας, η οποία γίνεται από το αστικό κτέλ Κομωτινής, και να υπάρχουν και γραμμές, ας πούμε, άγονες, οι οποίες όμως εξυπηρετούν έναν αριθμό συμπολιτών μας σημαντικό, που όμως αν δεν υπήρχε η συμμετοχή του Δήμου δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από το κτέλ, γιατί είναι ασύμφορες. Εξαιτίας της καλής συνεργασίας μας όμως, λόγω της καλής συνεργασίας μας, αλλά και κάποιων παρεμβάσεων περιορισμού του κόστους που έγινε στη συνεργασία με τον Δήμο και το αστικό κτέλ, και μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του αστικού κτέλ, συμφωνήσαμε, και αυτό περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνήσαμε με τη διοίκηση του αστικού κτέλ, την οποία και ευχαριστώ εκ μέρους των συνδημοτών μου, να μειώσουμε το εισιτήριο. Το μειώσαμε κατά σημαντικό βαθμό, κατά 40 λεπτά, και αυτό είναι και ένα κίνητρο σε χαλεπούς καιρούς, ένα κίνητρο για τους συμπολίτες μου να χρησιμοποιούν το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις τους. Συμφέρει λοιπόν το αστικό κτέλ, δεν συμφέρει μόνο αυτόν που το χρησιμοποιεί, δεν συμφέρει μόνο τους μετόχους του αστικού κτέλ, συμφέρει και όλη την πόλη, διότι χρησιμοποιώντας τη μαζική συγκοινωνία περιορίζουμε τον αριθμό των γιοταχή που κινούνται μες στην πόλη, περιορίζουμε το πρόβλημα με τη στάθμευση, το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν είναι συμφέρον και για την πόλη, για το Δήμο και για όλους, είναι συμφέρουσα η μείωση του εισιτηρίου. Όπως προκύπτει από την υπογραφή σε σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου του αστικού κτέλ με το Δήμο, ο Δήμος Κομωτινής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της άσκησης κοινωνικού έργου υπέρ των δημοτών του, επιδοτεί το μεταφορικό μέσο σε ποσοστό 75%. Στη σύμβαση καθορίζεται η λειτουργία τριών αστικών γραμμών, οι οποίες εντάσσονται εντός του ζωνικού συστήματος Α. Ο Δήμαρχος Κομωτινής, με έγγραφό του προς το αστικό κτέλ, ζήτησε τη μείωση της τιμής του κανονικού εισιτηρίου και στις τρεις γραμμές, με το αστικό κτέλ να αποδέχεται το αίτημά του, λαμβάνοντας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζοντας ότι η μείωση της τιμής των εισιτηρίων θα ισχύει έως τη λήξη της σύμβασης, δηλαδή έως 31/12/2017. Σε περίπτωση που η σύμβαση παροχής του συγκοινωνιακού έργου συνεχιστεί και μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα εξακολουθήσει να ισχύει η μειωμένη τιμή. Εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε έσοδα από εκεί. Τα έσοδα είναι του αστικού κτέλ. Αυτό που δεν θα υπάρξει είναι δεν θα υπάρξει αύξηση της επιχορήγησης. Αν αυτό εννοείται. Δηλαδή, επειδή μειώνει το αστικό κτέλ, δεν θα αυξηθεί η επιχορήγηση που δίνει ο Δήμος έτσι κι αλλιώς αστικό κτέλ. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και μάλιστα έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με αυτό που συνέβαινε το παρελθόν. Αλλά όπως και στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο μας τουλάχιστον, έτσι και το αστικό κτέλ κατάφερε τα τελευταία χρόνια και έκανε τέτοιου είδους διαχείριση, έτσι ώστε περιορίζοντας τα κόστη του να μπορεί να προσφέρει στον κόσμο τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Λιγότερο κόστος, καλύτερες υπηρεσίες. Από την Κομωτινή στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας τηλεφωνικά ο Τάσος Μαρκουλίδης από το kavalaportal.gr. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε σε ένα θέμα, Τάσο, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ένα θέμα την πλειοψηφία των πληροφοριών για το οποίο μας είχες μεταφέρει σε προηγούμενη συζήτησή μας. Μιλούμε για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κέντρου Αγία Μαρίνα. Ένα θέμα το οποίο μονοπόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Τάσο, μπαίνοντας στο ψητό, τι υπόθηκε, τι απαντήθηκε τελικώς για το παρόν, όπως αναφέραμε, αλλά και την επόμενη μέρα του κέντρου. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν πρωτού φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Ίδρυμα παραμένει κλειστό. Οι εργαζόμενοι είχαν προσπαθήσει να πάνε σε αυτό, να δουλέψουν έστω εθελοντικά, όπου ούτως ή άλλως δουλεύουν τρόπον την εθελοντικά μια και έχουν καιρό να πληρωθούν. Ωστόσο δεν τους επιτράπει η είσοδος. Έχουν εκεί εμπλακεί τώρα λίγο με τα οικονομικά και τα νομικά ζητήματα του Ιδρύματος, προσπαθούν ακόμη να βρουν λύση. Εχθές συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Όλα δείχνουν προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρουν λύση μέσω της δημιουργίας ενός καινούριου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπήρεια, το γνωστά και ΞΑΠΜΕΑ. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, βέβαια, για να μπορέσει να
ανοίξει ένα καινούριο κράτο νέα, είναι να υπάρξει η σχετική αδειοδότηση. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει τις σχετικές άδειες, να βρεθεί και χώρος, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το ίδρυμα. Και ο Σκύλης τελικά δεν ακούστηκε κιόλας ιδιαίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και για τις οφειλές του Ιδρύματος. Επίσης, θα πούμε ότι υπήρξε συζήτηση και με τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, τον Σωτήρη Σωτηριάδη, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος, διότι στο παρελθόν είχε τεθεί και η πρόταση να ενταχθεί η Αγία Μαρίνα στο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο ίδιος του είπε ότι ήδη εντάξει τώρα προσωρινά κάποια παιδιά τα φιλοξενούν εκεί πέρα, αλλά πέρα από ότι δεν υπάρχει χώρος, υπάρχει και αυτή η ιστορία με την οφειλή. Γενικώς, Γιάννη, όλοι κολλάνε στο χρέος. Τάσο, δεν μου κάνει εντύπωση. Πολλές φορές μαζί έχουμε συζητήσει το γεγονός ότι όπου μπαίνει το χρήμα, η συζήτηση αρχίζει να γίνεται πιο σφιχτή. Συνεπώς, και πρέπει να πω ότι πρόλαβες το ερώτημα, γιατί υποθέτω ότι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το τι θα γίνει με τα χρέη και πώς θα διασφαλιστεί ότι και η επόμενη μέρα, εφόσον λειτουργήσει το κέντρο, θα είναι μια μέρα κατά την οποία δεν θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα με τις χρηματικές οφειλές, τόσο σε εργαζόμενους όσο και στα χρέη του ίδιου του Ιδρύματος. Κοίταξε, Γιάννη. Εδώ είναι το ερώτημα. Ο λόγος για τον οποίο προσπαθούν να το εντάξουν την Αγία Μαρίνα σε ΚΔΑΠΜΕΑ είναι για να μπορέσει να μπει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ιδάλλως, αν δεν μπορεί να μπει σε πρόγραμμα χρηματοδοτικό, δείτε που καήκαμε. Λεφτά δεν μπορούν να βρεθούν. Δεν. Τα ταμεία είναι άδεια, είναι ουσιαστικά από ό,τι ξέρω με γύρω στα 2.000 στους λογαριασμούς του Ιδρύματος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή βρεθεί χρηματοδότηση σταθερή, ψωμί δεν υπάρχει. Τάσο, ζήτημα για την συζήτηση ενδεχομένως ευθυνών για την, τέλος πάντων, την διατύπωση ερωτημάτων και ερωτήσεων σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην διοίκηση του κέντρου προηγουμένως, ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν λιγότερο ή περισσότερο την οικονομική πραγματικότητα. Άνοιξε, τέθηκαν τέτοια ερωτήματα. Γιάννη, μόνο το σεβασμό, ξέρεις ποτέ να ανοίγει τέτοια συζήτηση. Μόνο αυτό θα σου πω. Ότι ένας από τους δύο ανθρώπους που υπηρέτησαν ως πρόεδροι αυτή την πολύπαθη περίοδο που βούλιαξε οικονομικά η Αγία Μαρίνα ήταν υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2014 με το συνδυασμό της κυρίας Τανάκα. Μάλιστα, μάλιστα. Να το συνεχίσω, μάλλον όχι. Τάσο, μεταφέρω αυτούσια τα λεγόμενά στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Δεν ξέρω, και με αυτό θέλω να κλείσω, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, αν αφέθηκε στον αέρα ή αν τέθηκε ζήτημα εκ νέου συζήτησης των προβλημάτων και του παρόντος και του μέλλοντος του κέντρου για επόμενη συνεδρίαση ή ενδεχομένως και σε υψηλότερο επίπεδο. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα από μια επιτροπή νομικών που έχει σχηματιστεί. Αυτή η επιτροπή είναι μέσα σε αυτήν η πρόεδρος της Δημοφέλειας και δικηγόρος, η Αναστασία Σιβίδου. Η Μαρίνα Φιλουτούς, η οποία στο παρελθόν ήταν και υποψήφια βουλευτής της Νουδού και ήταν και επικεφαλής στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Άμμουθου και ασχολείται έτσι πολύ με την Πρόπολη, και αυτή η δικηγόρος. Και επίσης μέσα σε αυτήν είναι συνταχθεί και ο Απόστολος Αγελαράκης, που είναι νομικός σύμβουλος του Δήμου Καβάλας. Επίσης, σε κάποιες φάσεις περιμέναμε κάποιες προτάσεις από τον επίσης δικηγόρο και βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαφιλίππου. Περιμένουμε. Γενικώς, όλοι αυτή τη στιγμή εξετάζουν το νομικό καθεστώς για να μπορέσει η Αγία Μαρίνα να ενταχθεί σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Οπότε, σίγουρα θα υπάρξει κάποια συζήτηση σε επόμενες συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι και σήμερα σε δηλώσεις που άκουσα τον τέος δήμαρχο, τον Κωστή Σινιτή, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος και άφησε χθες ότι ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή Καβάλας προσπαθεί να μην βρέξει τα πόδια της. Μάλιστα. Γενικώς θα ζήσουμε πάρα πολλές καταστάσεις και οι μόνοι που οι οποίοι πραγματικά την πληρώνουν πέρα από τους εργαζόμενους είναι και τα ίδια τα παιδιά. Προφανώς. Δεν βλέπω να γίνεται και ιδιαίτερη κουβέντα. Τάσο, αφήνουμε το θέμα εδώ χωρίς να σταματήσουμε.
Το παρακολουθούμε φυσικά μέσα από τη δική σου βοήθεια και συνδρομή. Θέλω να πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα τα οποία έχουμε για τον τουρισμό σε Καβάλα και Θάσο. Φαίνεται ότι η Ιωνή είναι θετική με ένα σχόλιο επί του θέματος και με αυτό θα κλείσω, Τάσο Μαρκουλίδη. Ο λόγος εσένα. Λοιπόν, ενώ είναι θετικό πως ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι διακοπές του, η περίοδος του Πάσχα δεν ήταν κερδοφόρα για τα ξενοδοχεία του νομού Καβάλα, δηλαδή και για την Καβάλα, το χερσαίο τμήμα του νομού Καβάλα και για την Θάσο. Ενώ μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά η τουριστική περίοδος ξεκινούσε από τον Ιούνιο, ίσως και τέλη Ιουνίου, φαίνεται ότι φέτος υπάρχει μια διστροφή του κλίματος. Ήδη για πρώτη φορά μετά από καιρό, οι ξενοδόχοι και τα Καβάλα και τη Θάσου δήλωσαν ικανοποιημένα από την τουριστική κίνηση μέσα στο Πάσχα. Οπότε αυτό δίνει μια αισιοδοξία ότι κάτι πάει να γίνει. Υπάρχει έτσι καλή κινητικότητα με τις κρατήσεις και για τον Μάιο αλλά και για τον Ιούνιο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Να πούμε ότι τέλη Μαΐου περιμένουμε και την έναρξη των πτήσεων, των διεθνών πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Καβάλας από χώρες όπως που έχουν κανονιστεί, όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, αλλά και Ρωσία και Ουκρανία και Ελευθερωσία. Περιμένουμε να δούμε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά και οι ξενοδόχοι ότι όλα θα πάνε καλά. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, Τάσο, με την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία, σε ευχαριστούμε και σε αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Στην τελική ευθεία για τα εγγένεια του νέου οικοπάρκου Αλτιν Αλμάζη βρίσκεται ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. Η προετοιμασία του χώρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με τις δυνάμεις της Δημοτικής Αρχής να καταβάλουν τις προσπάθειες για να είναι όλα όπως πρέπει για τα εγγένεια της 5ης Μαΐου. Τις τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης στο νέο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη λίγο πριν την τελετή των επίσημων εγγενείων. Στο σημείο βρίσκονταν από το πρωί αντιδήμαρχοι καθαριότητας και πρασίνου και τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να μπουν και οι τελευταίες πινελιές σε ένα μακροχρόνιο έργο που είναι τελικά έτοιμο προς παράδοση στους κατοίκους της πόλης. Να σημειωθεί ότι από τα 135.597 τετραγωνικά μέτρα συνολικής έκτασης του πάρκου, τα 80 στρέμματα έχουν αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου κηποθεάτρου, χωρητικότητας 1.480 περίπου θέσεων, ενώ το πάρκο διαθέτει επίσης αναψυκτήριο, περιπατητικούς διαδρόμους, χώρους πρασίνου, αποδυτήρια και κιόσκια. Τις τελευταίες 10 μέρες έχουμε βάλει όλες τις δυνάμεις της τεχνικής υπηρεσίας και τα μηχανήματα και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου το πάρκο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί χωρίς ατέλειες ή οποιαδήποτε επικινδυνότητα υπήρχε. Έχουμε συνεργαστεί άψογα με την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Καθαριότητας και τον κύριο Ζιώγα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κι εσείς, υπάρχει πλήθος κόσμου εδώ πέρα. Θα είμαστε αύριο έτοιμοι να υποδεχθούμε. Σήμερα θα γίνει μια έτσι τελευταία πρόβα, κυρίως στο φωτισμό του γηπέδου, ο οποίος ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και τα τυπικά που γίνονται, η διοικητική παραλαβή από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εγώ έτσι να προσκαλέσω και άλλη μια φορά τον κόσμο, παρότι έχει βγει και το δελτίο τύπου. Θα τους περιμένουμε αύριο 5 του μηνός, 7.30 ώρα, να απολαύσουν και να τους υποδεχθούμε στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη. Τα εγγένεια του πάρκου θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα και θα συνοδευτούν από σειρά μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο της επίσημης λειτουργίας του πάρκου, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με συμβολική ποδηλατοδρομία, με σημείο εκκίνησης στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς και σημείο τερματισμού το πάρκο Αλτιν Αλμάζη. Στη συνέχεια, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ελληνικά αλλά και χορευτικά συγκροτήματα από την Αγία Πετρούπολη, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Νομού Εύρου με σκοπό τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Οι τελευταίες προετοιμασίες από το Συνεργεία του Πρασίνου και της Καθαριότητας, η τελευταία πινελιά θα έλεγα, θα είναι όλα έτοιμα αύριο να υποδεχθούμε τους καλεσμένους, να υποδεχθούμε το λαό της Αλεξανδρούπολης, τους φίλους μας, τους συνδημότες, να απολαύσουν, να δουν, να γνωρίσουν αυτό το χώρο τον υπέροχο και από την επόμενη μέρα να τον αξιοποιήσουν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα μείνει πολλά χρόνια, θα μείνει στην ιστορία. Νομίζω θα είναι σημείο αναφοράς για την Αλεξανδρούπολη, για την πόλη μας, όταν ολοκληρωθεί με τα σχολεία και τις ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές. Εμείς, σαν υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας, κόβουμε τα χόρτα, καθαρίζουμε τους χώρους του θεάτρου και όπου χρειάζεται να κάνουμε τις εργασίες αυτές. Καθαριότητα και πράσινο, τίποτα άλλο.
Στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής προχώρησαν οι επαγγελματίες του κλάδου εστίασης στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος της η διαβούλευση και υποβολή προτάσεων των καταστηματαρχών με τη Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Στην πρόσκληση του Σωματείου Επαγγελματιών Καφέ Εστίασης Αλεξανδρούπολης για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής που θα διαβουλεύεται με τη Δημοτική Αρχή, ανταποκρίθηκαν πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης όλης της πόλης, οι οποίοι ανέδειξαν την 11μελή επιτροπή και συζήτησαν αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Η προσέλευση από τους καταστηματάρχες ήταν αρκετά ικανοποιητική, μπορώ να πω. Έγινε η συνέλευση. Βγήκανε 11 άτομα για την Επιτροπή, η οποία έγινε μια ψηφοφορία διανατάσσεως του καιρός μέσα στη συνέλευση. Εγκρίθηκαν αυτοί τα 11 άτομα να συμμετάσχουν στην Επιτροπή. Εκεί τέλειωσε η συνέλευση, η Γενική Συνέλευση και η Συγκέντρωση των Καταστηματαρχών. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, είχαμε την πρώτη μας συνεδρίαση σαν 11 μέλη της Επιτροπής. Εκεί κάναμε μια άτυπη ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών, το οποίο ορίσαμε ως προεδρεύων της Επιτροπής, ορίσαμε εμένα, τα 8 τα μέλη τα οποία θα απαρτίζουν την 9μελή Επιτροπή και 2 μέλη αναπληρωματικά. Σκοπός της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε ύστερα από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής και ανοιχτή διαβούλευση του Δημάρχου με τις επαγγελματίες, είναι η διαμόρφωση και η κατάθεση προτάσεων των επιχειρηματιών αναφορικά με τα προβλήματα και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει με τη Δημοτική Αρχή μία φορά κάθε μήνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία αλλά και η ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα σε έναν κλάδο από τον οποίο προέρχεται η μεγαλύτερη κατανάλωση στην Αλεξανδρούπολη, τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες άλλων χωρών. Θα πάω να καταθέσω το πρακτικό της εκλογής, της συναμιλίας εκλογής Επιτροπής στον κύριο Κοτζίδη και από εκεί και στρα θα συζητήσω μαζί με τον κύριο Κοτζίδη πότε θα γίνει η πρώτη μας συνάντηση με το Δήμο. Εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες για αρχή, αλλά πρώτα θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί με το Δήμο, να δούμε πού θέλουμε να κοιμανθούμε, πού θέλουμε να βαδίσουμε και από εκεί και στρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Προτάσεις έχουμε πολλές. Έχουμε και στην καθαριότητα και στον καλοπισμό της πόλης και στα προβλήματα των καταστημάτων. Υπάρχουν προτάσεις. Θα τις βάλουμε σε μία σειρά και θα προτείνουμε με τη σειρά τις προτάσεις μας στο Δήμο. Την εκλογοαπολογιστική του συνέλευση διεξήγαγαν οι εκπαιδευτικοί της ΑΕΛΜΕ στην Αλεξανδρούπολη. Τα μέλη του οργάνου εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα καταθέσουν σύνολο προτάσεων στο πλαίσιο των εργασιών του Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΑΕΛΜΕ που θα γίνει στην Αθήνα εντός του καλοκαιριού. Την εκλογοαπολογιστική του συνέλευση πραγματοποίησαν τα μέλη της ΑΕΛΜΕ του Νομού Εύρου. Στη διαδικασία που έλαβε χώρα στις αίθουσες του Πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, το παρόν έδωσαν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης, προκειμένου να εκλέξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και να συζητήσουν τα τρέχοντα ζητήματα και τις εξελίξεις στον χώρο της παιδείας. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του κλάδου μας για το 18ο συνέδριο της ΑΕΛΜΕ. Αυτές οι εκλογές γίνονται κάθε 2 χρόνια, όπως και το συνέδριο. Και σε αυτό κατατίθενται ακριβώς από τις τοπικές ΑΕΛΜΕ, αλλά και από όλους τους συναδέλφους, τα οράματα, τα όνειρα που έχουν για το σχολείο. Για ένα σχολείο διαφορετικό. Ένα σχολείο ανθρώπινο, ένα σχολείο που θα το αγαπάει ο μαθητής, ο καθηγητής, η ίδια κοινωνία, οι γονείς, οι πάντες. Ξεκινάω με αυτό γιατί ακριβώς πρέπει να διαπιστώσουμε και διαπιστώνουμε και η ΑΕΛΜΕ αλλά και η ΕΛΜΕ ότι πρέπει να γίνουν βαθύτατες αλλαγές στην παιδεία, προκειμένου αυτή να γίνει ελκυστική και να επιτύχει και το έργο της. Σαφέστατα θα πρέπει να είναι μια παιδεία δημοκρατική, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες και ευθύνες στους συλλόγους διδασκόνων, μιας και οι καθηγητές, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η ψυχή των σχολείων. Σαφέστατα και οι γονείς και οι μαθητές και συνολικά όλη η κοινωνία πρέπει να είναι από δίπλα. Αλλά το φιλότιμο, η αγάπη, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού είναι τόσο σημαντικό που τον καθιστά πραγματικά και υπεύθυνο, αλλά θέλει πραγματικά και μια βοήθεια από το Υπουργείο, από την κοινωνία και από το κράτος. Αυτή η βοήθεια για μας μπορεί να έρθει μόνο στην ουσία αν πραγματικά χρηματοδοτηθεί με τα κονδύλια
που χρειάζεται η παιδεία, αν πραγματικά γίνουν μαζικά διορισμοί. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε όλα τα κατατόπου συνδικαλιστικά όργανα της χώρας με σκοπό την εκλογή των αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν τους εκπαιδευτικούς στο 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αθήνα και την επεξεργασία ενός συνολικού πακέτου προτάσεων για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Δημόσια εκπαίδευση σημαίνει να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια, να μην χρειάζονται δαπάνες, να ενισχυθούν οι δομές, να υπάρχει πιστοποίηση ξένης γλώσσας, να γίνουν πραγματικά όλες αυτές οι επενδύσεις από το Υπουργείο και από την κοινωνία τους, ώστε πραγματικά να μην χρειάζεται ο γονιός επιπρόσθετα να βάζει χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών του. Τώρα, οι τελευταίες αλλαγές που γίνονται στην παιδεία, πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες υπακούν σε μια λογική κοπτοραπτικής. Δηλαδή, ακολουθώντας τις μνημονικές πολιτικές, πάνε να περισσώσουν προσωπικό. Πάνε να καταργήσουν κάποια μαθήματα. Αφαιρούν κάποιες ώρες. Αυτά και όλα γίνονται στο γόνατο. Αυτά όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα, αλλά ίσα-ίσα διωγγώνουν τα προβλήματα. Πιστεύουμε ότι στο συνέδριό μας, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα καταθέσουμε το όνειρο που έχουμε για την παιδεία. Θα το δουλέψουμε, θα το βάλουμε μπροστά και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.